Καλησπέρα από τη γειτονιά Αρμούτλου της Αντιόχειας, της κατεστραμμένης Αντιόχειας. Λίγο πριν αναχωρήσει η αποστολή του Ριτσοσπάθη το 902 για το επίσης νόμενο Ισκεντερούμ. Εδώ πέρα στην Αντιόχεια, όπου συνεχίζεται το δράμα του τουρκικού λαού, όπου λειτουργεί παράλληλα και το συντονιστικό κέντρο του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκία, σε αυτήν εδώ τη γειτονιά, μια λαϊκή γειτονιά, μια εργατογειτονιά, όπου έχει ερυπωθεί. Επικρατεί μια βαριά ατμόσφαιρα εδώ πέρα, αυτή την ώρα, καθώς κάθεται η στάχτη από τις αυτοσχέδιες σόμπες που έχει ανάψει από ώρα ο κόσμος, προκειμένου να βγάλει ακόμα ένα βράδυ εδώ δίπλα στα ερείπια. Σήμερα είχαμε την ευκαιρία να μιλήσουμε με κατοίκους εδώ της γειτονιάς, να ακούσουμε τις μαρτυρίες τους, με μέλη και φίλους του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, που συνεχίζουν το τιτάνιο έργο τους για να στηρίξουν το λαό της Τουρκίας, όλους τους θυμοπαθείς, με σωστικά συνεργεία που συνεχίζουν εδώ το έργο τους. Να δούμε πώς γίνεται πράξη το σύνθημα του ΤΚΠ, του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, πώς το κάνει πράξη. Το σύνθημα, το κεφάλαιο έχει τη δύναμή του, ο λαός έχει το ΤΚΠ. Οι προσπάθειες, όπως είπα, συνεχίζονται στα χαλάσματα, στα ερείπια. Σταματούν μόνο όταν ακούγεται η κραυγή σε σεισμικ, που σημαίνει ησυχία, όπως είδατε και από τα πλάνα που έχουμε εξασφαλίσει. Σταματούν τα πάντα, όλες οι γεννήτριες, τα μηχανήματα, όπως βλέπετε, που λειτουργούν πίσω και συνεχίζουν τις εξκαφές, μπας και εντοπιστούν κραδασμοί, σημάδια ζωής από τα χαλάσματα, από ανθρώπους που μπορεί να είναι ακόμα ζωντανοί. Όπως είπα και πριν, το δράμα του τουρκικού λαού συνεχίζεται. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι μια γυναίκα που ήρθε και μας βρήκε αυθόρμητα, ζητώντας να ακουστεί ότι ακόμα και σήμερα γνωρίζει ότι έχει χάσει τον πατέρα της, ο οποίος είναι στα συντρίμια του σπιτιού της, και θέλει, ζητάει να την βοηθήσουν, να τον βγάλουν από εκεί για να τον θάψει, όπως και τον αδερφό της, που όπως μας είπε χαρακτηριστικά, ήταν σε ένα από τα τρία νοσοκομεία της περιοχής, το οποίο καταστράφηκε από το σεισμό και φύγανε όλοι από εκεί, και μας είπε χαρακτηριστικά, ο αδερφός μου ήταν στην εντατική του νοσοκομείου, αφέθηκε εκεί να πεθάνει. Το κράτος τον σκότωσε. Αυτή είναι μερικές από τις μαρτυρίες που έχουμε την ευκαιρία να καταγράψουμε του τουρκικού λαού. Στη συνέχεια, εδώ πέρα οι σύντροφοι από το ΤΚΠ μας γύρισαν και στο κέντρο της πόλης για να δούμε από κοντά και εκεί πώς είναι η κατάσταση, τα χαλάσματα. Όποιος γυρίσει μία από τις πολλές αυτές πόλεις της Τουρκίας και το δει με τα μάτια του, αυτό που συμβαίνει εδώ, όλοι λέμε παρόμοιες κουβέντες, ότι μοιάζει σαν να είχε γίνει και εδώ πόλεμος. Είναι εικόνες που είχαμε δει παλιότερα από το Χαλέπ που βρίσκεται 100 χιλιόμετρα από εδώ. Είναι σαν να πέρασε πόλεμος μέσα σε μια νύχτα, να έγινε καταστροφή που γινόταν αλλού σε πολιορκίες για μήνες. Και ήταν χαρακτηριστική η κουβέντα μια συντρόφισσα του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας που είπε ότι όντως είναι πόλεμος αυτό που βλέπουμε, αυτό που αντικρίζουμε, αυτό που αντιμετωπίζουμε. Είναι ο πόλεμος του κεφαλαίου και του κράτους του απέναντι στο λαό και τις ανάγκες του. Η ανταπόκριση από το λαό εδώ της περιοχής στις τιτάνιες, στις αξιοθαύμαστες προσπάθειες του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας να σταθεί δίπλα του σε κάθε πλευρά, σε κάθε προσπάθεια, που δίνουν εκατοντάδες μέλη τα πάντα για αυτό το σκοπό. Όπως είπα, συνεχίζονται. Παραμένουν εδώ, όπως είπαμε και πριν, παραμένουν άνθρωποι, ακόμα και σωστικά συνεργεία του κράτους, και εδώ επανέρχομαι σε αυτό, στις εγκληματικές ευθύνες του κράτους, ότι ακόμα και σήμερα υπάρχουν συνεργεία που λειτουργούν εδώ πέρα διασωστών, παραλαμβάνουν φαγητό, παραλαμβάνουν μηχανήματα και βοήθεια για να συνεχίσουν τις προσπάθειές τους λόγω του συντονισμού που προσφέρει και της οργάνωσης που έχει καταφέρει να εξασφαλίσουν τα μέλη και φίλοι του ΤΚΠ που έχουν έρθει από όλη την Τουρκία
εδώ πέρα. Ακόμα δηλαδή και για τα πιο μικρά, ας πούμε, πριν φύγουμε από εδώ πέρα, είδαμε ένα συνεργείο που ήρθε να ζητήσει μπαταρίες για τους φακούς για να συνεχίσει τώρα το βράδυ. Ήρθε εδώ πέρα και τους πήρε. Αυτό που κάνουμε, λένε τα μέλη του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, που ονομάζεται γενικά ανθρωπιστική βοήθεια, είναι μια βαθιά πολιτική πράξη. Γιατί, όπως λένε, αυτό που βιώνει αυτή τη στιγμή ο λαός της Τουρκίας είναι και το αποτέλεσμα ξεκάθαρα της πολιτικής κεφαλαίου, της πολιτικής κέρδους. Δεν σταματάει όμως μόνο εδώ. Όπως είπαμε και χθες και το είδαμε και σήμερα να γίνεται, υπάρχουν και προσπάθειες να βοηθηθεί ο λαός που ζει και έχει βληθεί ακόμα και στα χωριά έξω από την πόλη. Καθημερινά φεύγουν φορτία, έρχονται εδώ άνθρωποι, καταγράφουν τις ανάγκες τους, το τι μπορεί, και το τι μπορεί να προσφέρουν αντίστοιχα, και φεύγουν οχήματα, φορτηγά με βοήθεια, με τρόφιμα, με ρούχα και ό,τι άλλο μπορούν να χρειαστούν, τα οποία έχουν στηθεί εκεί πέρα με πρωτοβουλία του Κομμουνιστικού Κόμματος Τουρκίας, επιτροπές σε κάθε χωριό για να αναλάβουν αυτή τη διακίνηση του υλικού, γιατί όπως καταλαβαίνετε, κάθε χέρι χρειάζεται να επιστρέψει πίσω, να συνεχίσει. Και είναι πραγματικά αξιοθαύμαστη η εικόνα που μας μετέφεραν με το φορτηγό, με τη σημαία του ΤΚΠ μπροστά να καταφτάνει σε ένα από τα χωριά έξω εδώ από τα Αντιόχεια και να βγαίνει ο ημάμης στο ταμί και να φωνάζει από τα μεγάφωνα ότι έχουν έρθει οι κομμουνιστές βοήθεια με τρόφιμα. Αυτές είναι οι εικόνες από εδώ. Όλο το βράδυ, όπως και τις άλλες και τις προηγούμενες νύχτες, θα συνεχίζονται οι προσπάθειες για να βρεθεί μέχρι και ο τελευταίος που μπορεί να έχει μείνει ζωντανός, παρά την εγκληματική αδυναμία του κράτους που το βλέπουν όλοι εδώ πέρα ο τουρκικός λαός. Βέβαια, το δράμα που βιώνει ο τουρκικός λαός δεν σταματά για όσους βρίσκουν επιζώντες ή θάβουν τους νεκρούς τους. Δεν σταματάει εκεί. Πολύ μεγάλο κομμάτι του πληθυσμού φεύγει, καθώς όπως είπαμε και χθες και το έχουμε δει, δεν υπάρχει δυνατότητα για όλους να μπορούν να μείνουν είτε σε σκηνές. Είναι πάρα πολλοί αυτοί που μένουν κυριολεκτικά στο δρόμο. Όπως είπα και στην αρχή, ανάβοντας αυτοσχέδιες όμπες και χρησιμοποιώντας τέτοια μέσα για να σταθούν. Οπότε είναι πολύ μεγάλο το κομμάτι του πληθυσμού που ξεκινάει να φύγει σε άλλες πόλεις, σε γονείς, σε συγγενείς, σε φίλους, σε γνωστούς, όπου και εκεί πέρα και σε αυτές τις πόλεις υπάρχει η κατεύθυνση, έχει ετοιμάσει το Κομμουνιστικό Κόμμα Τουρκίας συνεργεία με ανθρώπους να υποδεχθούν τους σεισμόπληκτους, να τους βοηθήσουν και εκεί πέρα να τους υποδεχθούν με ένα πιάτο φαΐ, με οτιδήποτε μπορούν να προσφέρουν και χρειάζονται.